Αγαπητοί φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη podcast του Athens Coaching Institute. Σήμερα μαζί με το Φώτη Κατμετζόπουλο, γεια σου Φώτη, θα συζητήσουμε για το Advanced Diploma in Coaching, το μεγαλύτερο πρόγραμμα που παρέχουμε αυτή τη στιγμή στο Athens Coaching Institute και έτσι θα έχουμε όλη μια ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό και να γνωρίσουμε πώς λειτουργεί ακριβώς η μαθησιακή διαδικασία. Φώτη, θα συζητήσουμε λιγάκι σήμερα για το διπλώμα, έτσι, το Advanced Diploma in Coaching, που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2011 με τη μορφή που έχει σήμερα. Πολλά χρόνια. Ναι, δηλαδή ένα μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στο coaching, το οποίο το έχεις ολοκληρώσει και εσύ. Εγώ στο παρελθόν, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα coaching που έκανες? Ήταν το πρώτο πρόγραμμα coaching. Δεν είχες κάνει κάποιο μικρότερο εισαγωγικό πριν? Όχι, ήταν το πρώτο πριν αρκετά χρόνια. Πιο πριν είχα mentoring, πράγματα, άλλες εκπαιδεύσεις. Κοντά σε αυτό. Κοντά σε αυτό, αλλά αμυγός coaching, coaching oriented, πώς θα λέγαμε, στα πλαίσια αυτά. Ήταν το πρώτο ουσιαστικά και είναι και, όπως βλέπεις, αυτό που με κράτησε και στον κλάδο. Τέλειο. Αυτό ήταν και ο σκοπός μας. Ναι, είναι τώρα έτσι πώς το συζητάμε, coaching specific το πρόγραμμα. Από την αρχή, δεν είχε τίποτε άλλο μέσα, ούτε ηγεσία, ούτε συμβουλευτική και είναι και ένα από τα στοιχεία που το ξεχώριζε. Να συζητήσουμε λοιπόν σήμερα ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει το πρόγραμμα αυτό, τι λύνει δηλαδή, έτσι, τι λύσεις προσφέρει για τους εκπαιδευόμενους αλλά και τους νέους επαγγελματίες, σε ποιους απευθύνεται, τι ξεχωριστό θεωρούμε εμείς ότι έχει το πρόγραμμά μας, ποια είναι η φιλοσοφία που υπηρετεί, οι αξίες του, αλλά και πώς προετοιμάζει τους επαγγελματίες για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα πάω τη συζήτηση λίγο πριν την εγγραφή στο πρόγραμμα και θέλω να φέρω την κουβέντα σε αυτό που κάνουμε από την αρχή, στη συνεντεύξη. Περνάω καταπληκτικά στην συνέντευξη. Από την αρχή του Ινστιτούτου μέχρι τώρα έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Φυσικά το μεγαλύτερο κομμάτι του, προχωράμε και εκπαιδευτικά, αλλά παρόλα αυτά και αρκετός κόσμος που δεν συνεχίσαμε εκπαιδευτικά, έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία και συζήτηση. Έχω γνωρίσει τόσα προφίλ ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το coaching όλα αυτά τα χρόνια, που με έχουν βοηθήσει και εμένα να αντιληφθώ πού ακριβώς κυμαίνεται η αγορά και οι ανάγκες. Πώς ήταν για σένα η συνέντευξη που κάναμε? Ωραία ερώτηση, γιατί θα δούμε τώρα πώς ήταν και εμένα την πλευρά έτσι, του συνεντευξιαζόμενου και μετά αντίστοιχα πώς λειτουργήσε και εμένα στις πρώτες μου συνεντεύξεις. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πέρα έγινε, στο γραφείο σου. Εδώ πέρα έχει γίνει. Ήταν, θα έλεγα, ένα πλαίσιο το οποίο σε βοηθάει, αν είσαι συνειδητοποιημένος, γιατί εγώ ήμουν συνειδητοποιημένος, είχα έρθει ότι έχω αποφασίσει να το κάνω το πρόγραμμα. Περισσότερο να βάλεις, έτσι να το πούμε απλά, σε κουτάκια όλα εκείνα και τα κομμάτια τα οποία επιλέγεις το πρόγραμμα για να το ακολουθήσεις μέσα από τη συζήτηση μαζί σου. Άρα βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι ότι αν έχω πάρει εγώ την απόφαση αυτή, για ποιο λόγο την έχω πάρει και αν τελικά όντως θέλω να το ακολουθήσω, δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία συνέντευξη, αν το λέγαμε πώληση, είναι μια διαδικασία περισσότερο στο να δω αν πραγματικά έχεις την ανάγκη να ασχοληθείς με το coaching. Γιατί πολύ απλά μπορεί να θέλεις να κάνεις coaching γενικότερα για να το μάθεις, να το γνωρίσεις. Άρα, να δεις, μπορείς να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα που επέλεξες παραδείγματος χάρη ή χρειάζεται κάτι άλλο. Ή η παρούσα φάση, αυτό το οποίο θα σε καλύψει, θα γίνει μέσα από το πρόγραμμα, θα καλύψει τις δικές σου ανάγκες. Πόσο δίκιο έχεις. Ακριβώς αυτό δεν είναι μια διαδικασία μονόπλευρη που έρχεται κάποιος για να τον πείσουμε να αγοράσει μια υπηρεσία. Δεν είναι καθόλου το στυλ μας αυτό. Είναι μια αμοιβαία γνωριμία. Φυσικά ο υποψήφιος, ο ενδιαφερόμενος έρχεται για να γνωρίσει καλύτερα το πρόγραμμα και εγώ μπαίνω σε μια διαδικασία να το παρουσιάσω πάρα πολύ αναλυτικά. Με ενδιαφέρει κάποιος να γνωρίζει καλά τι υπηρεσία αγοράζει, ποιες είναι οι απαιτήσεις της, οι ώρες μελέτης που χρειάζονται, ποια είναι τα στάδια της εκπαίδευσης που θα περάσουμε step by step. Αλλά από την άλλη μεριά, για μένα πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συνέντευξη είναι να κατανοήσω και να κάνουμε μία μικρή διάγνωση, ας το πούμε έτσι, των εκπαιδευτικών αναγκών. Δηλαδή, από τη μία να μπορέσουμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι εκπαιδευτικές σου ανάγκες, τι χρειάζεσαι πραγματικά και ταυτόχρονα να δούμε αν αυτό κάνει matching με όσα προσφέρει το πρόγραμμα, με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει και τη διαδικασία που περιλαμβάνει. Αν υπάρχει matching σε αυτά τα δύο, ανάγκες και παρεχόμενη υπηρεσία, και φυσικά ο εκπαιδευόμενος θέλει και εμάς το προφίλ, αυτά που ζητάμε είναι εντάξει. Σωστά. Προχωράμε
και όλα πάνε καλά τις περισσότερες φορές. Οπότε γι' αυτό έχουμε και αρκετά μεγάλη επιτυχία στους φίλους μας, γιατί αυτή η συνέντευξη βοηθάει στο η επιλογή αυτή να είναι συνειδητή. Η λέξη κλειδί νομίζω, συνειδητή επιλογή. Τέλεια. Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία που θα περάσει κανείς αν μπει στο πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λιγάκι τι λύσεις προσφέρει το coaching. Σε προηγούμενο podcast μιλήσαμε για την αξία και το ρόλο της βιωματικής εκπαίδευσης. Νομίζω ότι εδώ είναι πια η αιχμή του δόρατος σε αυτό που λέμε βιωματική εκπαίδευση. Τι σημαίνει λοιπόν βιωματική εκπαίδευση μέσα στο πρόγραμμα, τι ακριβώς κάνουμε? Ουσιαστικά η βιωματική εκπαίδευση, όπως έχουμε αναφέρει και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά σε κάποιο άλλο podcast μας, είναι το α και το ω. Δηλαδή, δεν έχουμε μία διαδικασία στην οποία διδάσκουμε θεωρία μέσα στα εργαστήρια μας. Αυτή γίνεται ασύγχρονη. Την παρακολουθεί κάποιος, τις διαλέξεις, διαβάζει το υλικό το οποίο χρειάζεται. Και εκεί πέρα ουσιαστικά έρχεται αυτά έτσι που έχει λίγο προετοιμάσει να δει στην πρακτική με τα λάθη, με την εφαρμογή, με τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν. Επάνω σε τεχνικές, σε εργαλεία, σε μοντέλα, με διάφορους συνεκπαιδευόμενους του, πώς εφαρμόζει. Και το πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι δύο πράγματα. Έχουμε το κομμάτι του να δείχνουμε το πώς γίνεται το κάθε τι που μαθαίνουμε πρακτικά. Δηλαδή, πρώτον, το εφαρμόζουμε εμείς. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρεσαι στα demonstrations που κάνουμε. Στα demonstration, ακριβώς. Στο κομμάτι το πώς εφαρμόζεται, δείχνουμε τη συνεδρία πώς γίνεται. Και πάνω ουσιαστικά μετά καλούμε τους εκπαιδευόμενους, αφού έχουν δει εμάς live να το κάνουν, αφού έχουν μελετήσει τις σημειώσεις τους, αφού έχουν μπροστά όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να το εφαρμόσουν, να το εφαρμόσουν. Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μου άρεσε έτσι και μια φράση που είπες, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Αυτό ήταν και για μένα, αν θέλεις, το κρυφό χαρτί στο μυαλό μου. Με την έννοια ότι θέλω να εκθέσουμε τις εκπαιδευόμενους σταδιακά στις πραγματικές δυσκολίες, χωρίς να το παρουσιάζουμε ως κάτι εύκολο. Σχεδόν κάθε χρόνο, κάθε φορά έχουμε αυτή τη φράση από τους περισσότερους εκπαιδευόμενους: «Ω, είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται». Ναι, γιατί θέλουμε να το κάνουμε σωστά, επαγγελματικά και να αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια και θάρρος τη δυσκολία. Οπότε, βιωματική εκπαίδευση, όπως πολύ ωραία είπες, σημαίνει για μας όλη η θεωρητική προετοιμασία γίνεται πριν. Δεν κάνουμε διάλεξη στο μάθημα. Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται, διαβάζουν σημειώσεις, βλέπουν webinars που έχουμε γυρίσει για αυτούς. Και αμέσως μετά, μέσα στην τάξη, ξεκινά ο βιωματικός κύκλος της μάθησης. Δηλαδή, κάνουμε ένα demonstration, δανειζόμαστε έναν εκπαιδευόμενο για λίγα λεπτά και κάνουμε μια συνεδρία πάνω σε ένα επαγγελματικό του στόχο. Βλέπουν όλοι πώς δουλεύουμε. Αμέσως μετά, χωριζόμαστε σε διάδες και τριάδες. Σε groups τα οποία μπορούμε να οργανώσουμε στο Zoom πολύ καλά. Και εκεί κάνει coaching ο ένας τον άλλον πάνω στη δεξιότητα και την τεχνική που θέλουμε να δουλέψουμε. Και έτσι βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο καθένας και παρεμβαίνουμε εκπαιδευτικά step by step πάνω σε αυτή. Και αμέσως μετά ανοίγουμε στη μεγάλη ομάδα και ξεκινάει αυτό που λέμε αναστοχασμό, ξεκινάει εποπτεία με ερωτήσεις που τους δίνω. Ανοίγει ο ασκός θεόλου. Με ερωτήσεις, ιδέες, προβληματισμούς και είναι από τις πιο δημιουργικές. Καλά, όλο είναι δημιουργικό. Ναι. Αλλά για εμάς που παρακολουθούμε την εκπαιδευτική διαδικασία παράλληλα, γιατί εμένα μου αρέσει που ο ρόλος μας δεν είναι τόσο καθηγητικό μέσα στο πρόγραμμα. Εξάλλου, το coaching δεν μαθαίνεται λέγοντας κάτι. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν εκπαιδευτές είναι να διευκολύνουμε τη μαθησιακή τους διαδικασία, την αυτόνομη μάθηση, όπως λέμε και στην εκπαίδευση ενηλίκων, να βοηθήσουμε να ενεργοποιηθούν όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί μάθησης που έχουν οι άνθρωποι στο νου τους, για να μπορέσουν να κατακτήσουν αυτές τις πολύτιμες δεξιότητες ενός coach. Οπότε από το πρωί μέχρι το απόγευμα δουλεύουμε έτσι. Demonstration, πρακτική, reflection. Πρακτική, reflection. Και πολύ σημαντικό επάνω σε αυτό που λες είναι ότι κατά τη διαδικασία της εφαρμογής, της πρακτικής άσκησης μέσα στο εργαστήριο των εκπαιδευόμενων, είναι ότι είμαστε από πάνω τους, τους βλέπουμε, τους παρατηρούμε, διορθώνουμε, δεν παρεμβαίνουμε, δεν επιπλήττουμε, βοηθάμε να το αντιμετωπίσουν το κομμάτι που μπορεί να τους δυσκολεύει, βάζοντάς τη διαδικασία σκέψης. Πώς θα το κάνανε διαφορετικά, πώς παρατηρούν τους υπόλοιπους να το κάνουν και πώς παρατήρησαν και εμάς να το κάνουμε στην αρχή. Ναι.
άρα να δω τον εαυτό του. Ναι, και αυτό που λες δεν είναι μια διόρθωση για τη διόρθωση. Ακριβώς. Την έννοια του «Α, το έκανες σωστό» ή «Μπράβο, όλα πήγαν τέλεια». Ναι. Κάθε άλλο. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ένα feedback για να πετύχουμε ένα στόχο. Mm. Δηλαδή, να αποκτήσουμε τις βασικές δεξιότητες στο coaching, αλλά επειδή το πρόγραμμα είναι advanced, να κάνουμε και level up, να κάνουμε advancing πάνω σε αυτές τις δεξιότητες, ένα refinement, για να μπορέσουμε να φτάσουμε το level το οποίο θέλει και αυτή η εκπαίδευση. Διότι, να το πούμε και αυτό, το πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε δεν είναι εισαγωγικό. Ακριβώς. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που απλά μαθαίνει κάποιος τι είναι coaching και ποιες είναι οι δεξιότητες του, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που τελειώνοντάς το θα είναι έτοιμος να παρέχει τις υπηρεσίες του ως επαγγελματίας, όπως πάντα λέμε, με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν κάνουμε και advancing αυτές τις δεξιότητες στις οποίες δουλεύουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουμε διαρκώς feedback για να φτάσουμε στο στόχο και το level που μαζί έχουμε θέσει ότι θέλουμε να κατακτήσουμε. Δεν διορθώνουμε απλά για να πούμε πόσο λάθος το κάνετε έτσι και πόσο καλοί είμαστε εμείς. Έτσι, είμαστε μαζί σε όλο αυτό, είμαστε σύμμαχοι και κάνουμε μία coaching σχέση, παρόλο που είναι εκπαιδευτικό το πρόγραμμα. Φώτη, έχει δύο κύκλους το πρόγραμμα, όπως ξέρεις ήδη φυσικά. Ο πρώτος είναι ο βιωματικός. Πολύ σωστά. Και ο δεύτερος είναι η πρακτική άσκηση. Νομίζω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για την πρακτική άσκηση που έχουμε στο πρόγραμμα. Ναι, ναι, είμαστε νομίζω για το κομμάτι αυτό, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι η πρακτική άσκηση, εκεί πέρα έρχονται όλες τις εποπτήσεις τις οποίες κάνουμε. Δηλαδή, έτσι λίγο ας βάλουμε τους εαυτούς μας να σκεφτούν, δηλαδή πώς βιώνουμε κι εμείς μαζί τους την πρακτική τους άσκηση. Όχι, είμαστε μια όμορφη. Τέλεια, το βιώνουμε. Το βιώνουμε τέλεια και νομίζω ότι η ικανοποίηση είναι όταν βλέπουμε στην πορεία των εποπτιών. Πώς την πρώτη φορά που έχουν κάνει τις πρώτες τους συνεδρίες και ξαφνιάζονται, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει το coaching με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουν και πρώτη φορά το εφαρμόσουν. Εκεί πέρα βγαίνουν όλες έτσι οι αμφιβολίες τους, οι φοβίες τους, οι δυσκολίες τους. Και μέσα από την ανεστοχαστική συζήτηση μαζί μας, διαπιστώνουν τελικά τι πρέπει να βελτιώσουν, τι πρέπει να κρατήσουν εκεί πέρα ως θεμέλια, στον τρόπο που εκφράζουν τον εαυτό τους. Στην επόμενη εποπτεία έρχονται πολύ πιο διαφορετικοί. Είναι πραγματικά η πρώτη εποπτεία με τη δεύτερη. Να πούμε ότι κατά τη φάση της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι μας, οι ασκούμενοι πια, ασκούνται σε πραγματικές συνθήκες με εθελοντές, με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν coaching. Κάνουν πάρα πολλές συνεδρίες και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε ατομικές εποπτείες, δηλαδή σε συναντήσεις one-to-one μαζί μας, όπου τους βοηθάμε και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και να εφαρμόσουν πιο σωστά τα μοντέλα και τις τεχνικές τους, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και μια εξατομικευμένη μαθησιακή παρέμβαση, για να μπορέσουμε να φωτίσουμε ακόμα περισσότερο τα καλά της στοιχεία, αλλά και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες τους. Πάνω εκεί λοιπόν, το πώς βλέπει κανείς την πρώτη εποπτεία, τι συμβαίνει στην πρώτη και με το τι συμβαίνει στη δεύτερη, είναι μαγικό αυτό εκεί, γιατί βλέπεις άλλους coaches. Δηλαδή έρχονται με μία σειρά από «Α, τι είναι αυτό, πώς το κάνουμε, αν το έκανα καλά, πες μου», δεν ξέρω, μια ανησυχία και μια αμφιβολία, η οποία είναι καλή. Εννοείται, είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία, δηλαδή δεν θέλουμε εκπαιδευόμενους που βγαίνουν να τα ξέρουν όλα. Πηγαίνουν όλα καλά. Και όλα τέλεια. Θέλουμε ανθρώπους που με υπευθυνότητα στέκονται στο ρόλο τους. Οπότε έρχεται το πρώτο κύμα της πρώτης εποπτείας, δίνουμε την πρώτη καθοδήγηση, αν μου επιτρέπεις με την καλή έννοια, σαν mentors και supervisors. Και στη δεύτερη εποπτεία πια τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί και σιγά σιγά. Ανθίζει, δρομολογείται. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή έχει μπει στην πορεία χτίζοντας το coaching attitude του. Ακριβώς. Ακριβώς. Και την ξεχωριστή του σιγά σιγά, σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ αρχή, ταυτότητα σε αυτό. Και αυτός είναι και ο σκοπός της δεύτερης φάσης εκπαίδευσης. Μια εξατομικευμένη παρέμβαση. Ναι. Πολύ ωραία. Ένα από τα. Το μοναδικό ίσως διπλά πιστοποιημένο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα που ήδη από το 2012, τη δεύτερη χρονιά περίπου, που έτρεξε με τη μορφή που έχει σήμερα, γιατί πριν είχε μια άλλη μορφή, έχει διπλή πιστοποίηση. Δηλαδή, τελειώνοντας το πρόγραμμα αυτό, κάποιος θα είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας σε διπλώμα και practitioner level και από το Association for Coaching και από το European Mentoring and Coaching Council. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί να θυμηθούμε ότι πριν αρκετά χρόνια στο coaching, όχι πάρα πολλά όμως, είχαμε εκπαιδεύσει του ενός ή των δύο Σαββατοκύριακων, έτσι.
Και πλέον έχουμε καθιερώσει μέσα από το πρόγραμμα αυτό μονοετής εκπαιδεύσεις ολοκληρωμένες, έτσι, με διπλή πιστοποίηση. Και η καινοτομία που εισάγουμε φώτη σήμερα, έτσι από εδώ και πέρα, που δουλεύουμε και τα τρία πια πλαίσια δεξιοτήτων. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο βάζει και τον άνθρωπο που θα αποφασίσει να εκπαιδευτεί σε εμάς, αλλά αντίστοιχα και τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν λίγο το τι σημαίνουν ο EMCC, ο ACE, ο ICF για τον οποίο αναφερόμαστε τώρα, που είναι ο τρίτος οργανισμός, ο τρίτο federation, στον τρόπο μέσα που εισάγουμε στην εκπαίδευσή μας, είναι ότι ουσιαστικά πλέον ολιστικά, θα έλεγα, προσπαθούμε να εντάξουμε όλους τους οργανισμούς οι οποίοι εκπροσωπούν παγκόσμια το κομμάτι, τους πιο αναγνωρισμένους, στον τρόπο εκπαίδευσής μας, άρα να έχουν όλες εκείνες τις αρετές, όλα εκείνα εκεί τα στοιχεία. Αυτό πολύ ωραία λες και εσύ, το ότι σημαντικό δεν είναι μόνο το κομμάτι της θεωρίας, της εκπαίδευσης, ότι έχει φύγει από αυτό, πάει πιο πολύ στα skills. Ακριβώς. Υπάρχει μια μετατόπιση πια τελευταία χρόνια, από, όχι μόνο θεωρία, από τα μοντέλα και τις τεχνικές. Νομίζω ότι φέτος και στις πρώτες συνεντεύξεις που ήδη έχουμε ξεκινήσει, το συζητάμε αυτό και τους ενημερώνω τους ανθρώπους που έρχονται καμιά φορά και μου λένε: έχω διαβάσει το τάδε μοντέλο, ή σε ένα άλλο πρόγραμμα που έχω ολοκληρώσει, έχουμε κάνει το τάδε μοντέλο. Γιατί λόγω του έντονου και ακραία βιωματικού και τεχνικού χαρακτήρα που έχει το πρόγραμμα, πολλοί άνθρωποι που έχουν τελειώσει μια εισαγωγική εκπαίδευση σε κάποιον άλλο φορέα έρχονται για να προχωρήσουν σε αυτό το επίπεδο μαζί μας και έτσι συζητάμε τι έχουν κάνει. Και αυτό που τους λέω πια φέτος είναι ότι η σύγχρονη εκπαίδευση στο coaching έχει φύγει από τη λογική του μαθαίνω μοντέλα, κάποιες τεχνικές ή κάποιο πρωτόκολλο 1, 2, 3, 4 και το ακολουθώ. Και εστιάζουμε περισσότερο σε δύο πράγματα. Πρώτο είναι τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας. Και έχουμε τη χαρά πλέον από φέτος να δουλεύουμε και τα τρία πλαίσια, και του International Coaching Federation, και του EMCC και του Association for Coaching, οπότε ο εκπαιδευόμενος μας θα έχει τη χαρά να εκτεθεί στα τρία πιο σημαντικά πλαίσια ικανοτήτων, τα Competence Frameworks, όπως τα λέμε στη δουλειά μας, σε ένα πρόγραμμα. Οπότε να έχει μια πραγματικά συνθετική μόρφωση και εκπαίδευση και προσέγγιση αργότερα στο coaching. Και έτσι εστιάζουμε λοιπόν καταρχάς στις δεξιότητες ενός επαγγελματία και δεύτερον στη δομή και τα δυναμικά, όπως λέμε στη δουλειά μας, της συνεδρίας. Οπότε δεξιότητες και συνεδρία σε level πιο προχωρημένο από το εισαγωγικό, σε advanced level, μέσα από πρακτική άσκηση και βιωματική εκπαίδευση. Πώς ήταν για σένα η εκπαίδευση στο πρόγραμμα αυτό και πώς είναι σήμερα να διδάσκεις? Λοιπόν, έτσι, ας αναστοχαστώ λοιπόν. Για θυμίσω την αρχή αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικό το κομμάτι της πρακτικής και ήταν το ότι μπαίνεις στη διαδικασία όντως το να καταλάβεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου. Και αυτό κιόλας το οποίο έτσι συγκρίνω με το σήμερα, με τον ρόλο ως εκπαιδευτή και ως υπόπτη, είναι ότι βγαίνουν οι φοβίες, βγαίνουν οι ανασφάλειες στην αρχή, βγαίνει το κομμάτι ότι μπορώ να εφαρμόσω. Εκεί το challenge είναι ένα, αυτό βλέπω, ότι να μην προσπαθήσω να φέρω γνώση, εμπειρίες από άλλα πράγματα και να φύγω από το coaching για να κάνω παραδείγματος χάρη μία συνεδρία, αλλά να προσπαθήσω να μείνω πιστός στα όρια, στο ρόλο, γιατί σκοπός στο τέλος δεν είναι το να προσπαθήσω να βοηθήσω χωρίς coaching τρόπο τον πελάτη που δεν ξέρω στην τελική και αν θα τον βοηθήσω μετά από 10 συνεδρίες. Αλλά περισσότερο εμπιστευόμενος το πλαίσιο, τη δομή και την υποστήριξη ενός υπόπτη, να μπορέσω να το κάνω. Αυτό ήταν το εξαιρετικό πράγμα το οποίο είχα διαπιστώσει στην αρχή. Το πώς οι δικές μου για να πάρει. Ως μαθητευόμενος, δηλαδή μετά από τις εμπειρίες, από το mentoring που είχα πάρει, όταν το πόσο δύσκολο μπορεί να μου ήταν στην αρχή λίγο να πλαισιώσω, να το βάλω σε αυτά τα στενά όρια. Έγινε switch αρκετά γρήγορα, γιατί κατάλαβα και μέσα από τις επιπτήσεις πώς έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα και πόσο σημαντικό είναι τελικά. Trust the process. Exactly. Και είναι κάτι που το επικοινωνούμε και από την αρχή, έτσι. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι και σχεδιάζοντας το πρόγραμμα, αυτές τις λέξεις είχα στο μυαλό μου. Πλαίσιο, δομή και εμπιστοσύνη. Ναι. Στη διαδικασία και στη διεργασία, στο process. Και νομίζω ότι ο πρώτος, αν θέλεις, άξονας της φιλοσοφίας μας περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις. Δομή, πλαίσιο και process. Οι εκπαιδευόμενοι μας εισέρχονται σε ένα πολύ δομημένο πλαίσιο εκπαίδευσης, τους διδάσκεται ένα πολύ δομημένο πλαίσιο coaching
Και με ένα πολύ δομημένο πλαίσιο κάνουμε και την εποπτεία στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν και αυτοί μέσα τους αυτή τη δομή συζήτησης που θέλουμε, ακριβώς, για να μπορέσουν να παρέχουν την υπηρεσία παραμένοντας στο ρόλο, όπως λες πολύ σωστά, του coach. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος άξονα. Και χαίρομαι έτσι που το βγάλαμε μέσα και από τη δική σου εμπειρία. Και ο δεύτερος άξονας, αν θέλεις, που μας ξεχωρίζει, είναι ότι ακριβώς δουλεύουμε συνθετικά. Είμαστε από τους πρώτους που δεν είχαμε καμία μάχη με την ψυχολογία. Να το πούμε και αυτό. Αντιθέτως. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διδάσκει τις αρχές της coaching ψυχολογίας, του εξειδικευμένου κλάδου φυσικά του coaching, όχι γενικά για την ψυχολογία. Γιατί στην αρχή υπήρχε μια πολεμική το coaching με την ψυχολογία και η αλήθεια είναι μέσα από το πρόγραμμά μας ακριβώς εγκαταστήθηκε και μια κουλτούρα στην Ελλάδα για το ότι το coaching είναι κλάδος, είναι προέκταση της ψυχολογικής επιστήμης και αντλεί πολύ σημαντικά πράγματα από αυτή την επιστήμη. Αλλά πια, ευτυχώς, είναι ένας ξεχωριστός κλάδος με την ηθική του, τη διοντολογία του και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο κάθε επαγγελματίας που ανήκει σε αυτή την κοινότητα. Άρα, ο δεύτερος άξονας είναι η συνθετική προσέγγιση, όχι μόνο με τα πλαίσια που αναφέραμε πριν των ικανοτήτων των τριών συλλόγων, αλλά και από την coaching ψυχολογία, έτσι και αυτό που πολύ συχνά λέμε από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του Ινστιτούτου και στα χρόνια που συνεργαζόμαστε και μαζί, evidence-based practice. Ότι αυτό που κάνουμε να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και να μην λέμε πράγματα που απλά τα σκεφτόμαστε υποκειμενικά. Και γι' αυτό οι απόφοιτοι μας, οι εκπαιδευόμενοι μας, όλοι εμείς υπηρετούμε μία λογική η οποία λέει ότι δεν κάνουν υποκειμενικές παρεμβάσεις μέσα στη συνεδρία, αλλά προσπαθώ πάντοτε να υπηρετώ αφενός τη διοντολογία και αφετέρου το επιστημονικό πλαίσιο και την τεκμηρίωση που έχει η δουλειά μας πια. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πέρα κιόλας είναι το challenge που έχουν στην αρχή, μέχρι έτσι λίγο να το αφομοιώσουν κάποιοι από τους εκπαιδευόμενους και το μάθουν. Το κομμάτι και της ουδετερότητας που κουμπώνει πάρα πολύ. Ότι δεν μπορώ να βάζω τις δικές μου σκέψεις, τις δικές μου άποψεις, την κατευθυντικότητά μου μέσα σε αυτό. Πρέπει να παραμείνω ουδέτερος, να ακούσω ενεργά τον άλλον και μέσα από αυτό να καταλάβω πώς θα τον βοηθήσω να φωτίσει εκείνα τα σημεία. Ακριβώς. Για να βρει λύση στο πρόβλημα του συνάδελφου. Τι κάνουμε στο coaching? Βοηθάμε τους ανθρώπους να σκεφτούν δημιουργικά, να σκεφτούν πάνω στους στόχους τους, πάνω στον τρόπο που σκέφτονται στους στόχους τους και να σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης προς τα μπρος. Αυτό κάνουμε και ο πρωταγωνιστής, τους το λέμε πάντα στο πρόγραμμα αυτό, ο πρωταγωνιστής στη δουλειά μας είναι ο πελάτης. Εμείς δουλεύουμε δίπλα, χωρίς να τραβάμε τον προβολέα πάνω μας, χωρίς να μιλάμε περισσότερο από τον πελάτη μας και με τις δεξιότητες τις οποίες έχουμε εκπαιδευτεί, του διευκολύνουμε, του ενεργοποιούμε τη διαδικασία της μάθησης και της ανάπτυξης. Αυτά για το Advanced Diploma in Coaching από το Athens Coaching Institute που ξεκινάει και αυτή τη χρονιά. Τι θα ήθελες να πεις για το πρόγραμμα έτσι κλείνοντας το σημερινό μας podcast? Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κλείνοντας, νομίζω αυτό που θα λένε ότι οι άνθρωποι που θα το επιλέξουν, οι άνθρωποι που σκέφτονται να το επιλέξουν, θα πρέπει έτσι λίγο να μπουν σε μια διαδικασία να δουνε γιατί θέλω το coaching στην παρούσα φάση στη ζωή μου. Γιατί coaching, γιατί σήμερα. Άρα έτσι σιγά σιγά να σκεφτούν αυτό και αν χαμογελάσουν σκεπτόμενοι σε αυτό το πράγμα, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο, να επικοινωνήσουν μαζί τους, ώστε να γίνει και μια συνέντευξη. Τέλεια. Και κάπως έτσι κλείνουμε το σημερινό podcast. Σας προσκαλώ να σκεφτείτε γιατί coaching, γιατί τώρα. Και σας περιμένω στη συνέντευξη νοημίας του Athens Coaching Institute. Για ερωτήσεις, απορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.